αγαπάω πάρα πολύ τράτ. Το intro θα το κάνει ο Λάμπης. Γιατί? Καλημέρα φίλες και φίλοι του καναλιού Greek Goalkeeper. Μας έχετε στείλει μερικά από τα καλύτερα στιγμιότυπα που έχετε να επιδείξετε. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα, σαν οι δήμονες, να τα σχολιάσουμε και να κάνουμε το απαραίτητο react πάνω στις φάσεις. Άμα θέλεις να γίνεις YouTuber, πρέπει να κάνεις πιο σύντομα intro, να ξέρεις. Ωραία. Μας έχετε στείλει μερικά. Τώρα το κάνεις. Έχουμε τώρα, βλέπεις εδώ πέρα, πάνω από 20 μηνύματα, αιτήματα. Είχαμε εδώ στο Βασίλη το Ανάρχη. Ο οποίος μου στέλνει αυτό το βιντεάκι. Πρέπει να είναι πέναλτι. Α, δεν δείχνει όμως τι έγινε μετά. Μπορεί να μπαίνει γκολ μετά. Εντάξει, είναι απόκριση πέναλτι, οκ. Μόνο και μόνο από αυτό, μπράβο. Αλλά πιστεύω φτάνει πρώτο στην μπάλα επί και σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα. Ναι, ναι, ναι. Δεν καταφέρει να τη διώξει προς το πλάι. Δεν έχει σημασία. Στην αιστεία. Όλα καλά, όλα καλά. Πάμε στο επόμενο. Από τον πάνω των Παπούλια. Με ομάδα που έπαιζε βίντεο εθνική πριν 4 χρόνια. Από την κερκίδα το βίντεο, πιάνει πέναλτι χαμηλά στη γωνία και φαίνεται να μπλοκάρει κιόλα. Μπλοκάρει, όντως. Όχι, δεν μπλοκάρει. Αλλά ναι, είναι πολύ ωραίο πέναλτι. Φαίνεται να έχει αξία για την ομάδα του αυτό, γιατί οι πανηγυρισμοί στην κερκίδα είναι έμφερμοι. Νομίζω θα δούμε πολλά πέναλτι σε αυτό το κανάλι. Πάμε στον Αλέξανδρο και Σουδάκι. Μας έχει στείλει πολλά εδώ πέρα. Πέναλτι βλέπω εδώ, πέναλτι βλέπω εδώ. Η κερκίδα του Εύρου. Πολλά ελληνικά. Ωπαρε, με ανάποδο χέρι. Και το ζήγησε. Πρέπει να δούμε κι άλλο ένα το Αλέξανδρο γιατί ναι, μας άρεσε. Ναι. Πολύ καλή. Ωπαρε, ακούμπησε τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, το φάουλ είναι τρομερό. Δεν ξέρω αν τη βρίσκει. Άμα τη βρίσκει είναι τρομερή απόκριση. Πάμε να δούμε άλλο ένα το Αλέξανδρο. Με ξέρεις. Πώς να τον φέρουμε από τον Εύρο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ωπαρε, τι έχει κάνει εκεί πέρα ο τύπος. Διπλή απόκριση, τριπλή. Εντάξει, Αλέξανδρος στα λεντάρα. Αλέξανδρος, δεν θα δω άλλο γιατί θα σε πάρουν στην μπάμπ και δεν θα παίζω μετά, μπρο. Συγχαρητήρια, Αλέξανδρε, ο πιο εντυπωσιακός μέχρι στιγμής. Πάμε στον Τζον. Ακαδημία 94 Αστέρας Ιταίας. Βάλτε στο βίντεο. Η απόκριση του κολλητού μου. Για δω μου, τον κολλητό σου. Ρε, αυτό που μας έστειλαν. Αυτό που μας έστειλαν. Ωραία τον τράβηξε τον κολλητό σου. Μπράβο, είσαι πολύ καλό. Πάμε στον επόμενο. Παύλο, σαν αυτό. Το έχει κάνει εδώ. Έχουμε κάνει ολόκληρη παραγωγή για να πούμε στο βίντεο εδώ πέρα. Γίνεται σέντρα. Πού παρε. Αυτό φίλε είναι τρομερή φάση και από τον επιθετικό και από τον τερματοφύλακα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε πάρα πολύ δύναμη, αλλά ήταν ακριβώς στη γωνία. Και είναι ένα σουτ που σαν τερματοφύλακα έχω να σου πω λάμπη ότι δεν το περιμένει. Καλό στο κοινό σου, έτσι έχει μαλλιά. Πάμε στον επόμενο. Το πρώτο βίντεο είναι επιτελικός Κέρκυρας. Μιλάμε, έχουμε πάει σε όλη την Ελλάδα εδώ πέρα. Πέναλτι να φανταστώ. Κοίτα, μέσα κούλα εκεί πέρα. Στην Ιντιμπάλα. Στα 11 βήματα. Βήματα υποδομών από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, σίγουρα. Και μπλοκάρει κιόλας. Το πέναλτι δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά έχει μεγάλη αξία από ό,τι βλέπω. Γίνεται χαμός. Γίνεται ο hero της ημέρας, ο φίλος. Πιο ωραίο, ρε. Είναι το πιο ωραίο. Την επόμενη φάση. Από το ίδιο παιδί. Σούτ από. Γίνεται ωραία εδώ πέρα στο παιδί του. Εντάξει. Ωραίο, ναι, ωραίο. Εντάξει, δεν άφησε κάποιο περιθώριο, ας πούμε, στον επιθετικό να εκτελέσει τελικά. Συγχαρητήρια για την αντίδραση. Ο Χρόνης εδώ πέρα είμαι αυτός που κάνει το πέναλτι. Ωραίο, ωραίο. Πήγε γωνία. Έδωσε λίγο ύψος στην μπάλα, νομίζω. Στη μέση, σε ύψος, νομίζω είναι το πιο εύκολο. Ναι, είναι το πιο εύκολο. Παιδιά, εσείς θεματοφύλακες μην ακούτε εκεί να τα βάρετε. Οι θεματοφύλακες του λέει επιθετική. Δεν είναι πολύ καλή εικόνα. Απόκριση έπειτα από ωραία ενέργεια και βολέ που τον μπαμ ακούγεται σαν ρουκέτα. Κάνουμε τις ρουκέτες εδώ πέρα του φίλου μας. Δεν έχω δει που μισθία. Είναι ένα απλό μπλοκάρισμα, απλά το παιδί ήθελε να μπει στο βίντεο. Ναι, με τίποτα εγώ ψάχνω ακόμα. Το μπαμ, τη ρουκέτα όλα. Ωραίο εδώ βίντεο. Το κατάφερε. Μπήκε στο βίντεο, μπράβο. Εδώ ο φίλος μας έχει δύο αγώνες αύριο. Κρίμα που δεν θα έρθουμε αύριο για γύρισμα. Πήγαμε τελικό επειδή έπιασα τα δύο πέναλτι. Για να δούμε. Δύο κιόλα. Το τμήμα 8 επί 8. Ναι, ναι, έτσι δεν καταλαβαίνω. Ή μπορεί να είναι υποδομέ σε K14. Δεν έπαθε καμιά τενοντίτιδα στον αντίχειρα. Ναι, πρέπει να το γυρίσει. Ακούς και να. Εντάξει, οκ, μπράβο παρόλα αυτά. Στέλνω δύο αδερφέ, τρομερή δουλειά και πάμε το χρόνο για δεύτερο σερί, λέει εδώ πέρα ο Άγγελος, ο Μασούρας. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές. Ωπα ρε φίλε. Άγγελε. Ήταν τρελό. Και πολύ δυνατό και πολύ δύσκολο. Ενθυκτοδός, τρομερή απόκριση. Φοβερά αντανακλαστικά. Και πάμε στο δεύτερο εδώ πέρα από Μασούρα. Είναι και από το ίδιο παιχνίδι από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι. Το δεύτερο ημίχρονο υποθέτω γιατί είναι στην άλλη αιστεία. Έχει και ένα άλλο εξομάδα. Τι κάνει εδώ πέρα, τι γίνεται. Ωπα ρε. Και αμυντική και συνεχίζει τη φάση και ξαναβγάζει εδώ ο Άγγελος. Εντάξει. Αυτό νομίζω είναι το highlight του βίντεο μέχρι στιγμή. Είναι μέσα στην top 30. Συνδυασμό και με την προηγούμενη απόκριση πρέπει να έχει κάνει ματσάρα. Ναι, ναι. Άμα το χάσετε αυτό το παιχνίδι, εντάξει. Σε χτυπάει λίγο μέσα ματιά. Θα τα βγάλω, θα τα βγάλω. Όχι. Ο Κώστας εδώ πέρα μας έχει στείλει όλη του την καριέρα. Και πολύ κοντινό, βίντεο. Καλή σέντρα. Διότι να κάνει ένα γυριστό εκεί πέρα. Το σουτ. Και πάει δοκάρι. Και πάει στη δοκάρι. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Πάμε το επόμενο.
πέναλτι. Πέναλτι από το ίδιο παιχνίδι κιόλας. Έχει τον τύπο και στο πλάι από κάτω. Και συνεχίζεται. Μπλοκάρι με μετά από πτώση πέφτουν. Όχι. Μετά από πτώση σηκωνόμαστε και πάμε στην μπάλα. Προπόνηση επειδή ξέρει που θα πάει η μπάλα. Είσαι πιο έτοιμο και... Ναι, πέφτει σε τέλεια. Και εδώ έχουμε άλλο ένα. Και αυτό προπόνηση είναι. Θα το δούμε γι' αυτό. Ωραία. Μπράβο. Πολύ καλό. Συνεχίζουμε εδώ στον Τάσο. Ωραία, βγαίνει εδώ πέρα στο τέτα τέτ. Και δεύτερο. Βγαίνει εκτός, βγαίνει μπάλα, μπαίνει αλλού. Α, βλέπουμε και τις ομάδες που παίζουν. Για δούμε τι παίζουν. Juventus Academy U16. Θησέας Νέας Μάκρης. Εντάξει. Ωραία, θα βάλε με τα θηρία ο Θησέας. Νέας Μάκρης. με τη Juventus. Πρώτο βίντεο από τον αγώνα Σπάρτακος Αγίων Θεοδόρων εναντίον του Πανθρακικού. Άγιοι Θεόδωροι είναι στην Κορινθία, φοβερό θέατρο. Κοντά στην Αθήνα, ναι, δεν ξέρω που τον βρήκαν τον Πανθρακικό. Εδώ πέρα σέντρα, γίνεται σέντρα. Ωραία κεφαλιά, τεντώνεται στο τέλος και βγάζει, αλλά μπαίνει γκολ. Μπαίνει γκολ νομίζω, Λαμπή. Με ξενερώνεις έτσι. Νομίζω γιατί έκανε ωραία απόκριση εδώ πέρα. Μπήκε γκολ. Έκανε τα πάντα ο γκολκίπερ, εντάξει. Τι να γίνει, σπαθιά να καταπιεί ο άνθρωπος. Πάμε στην τρίτη, η οποία είναι, εννοείται πέναλτι. Και πάμε να δούμε. Δεξιά του φίλου. Από τερματοφύλακα, κατάλαβες, όχι από. Ναι, χαρά. Κομπλέ, κομπλέ. Σωστή αγκαλιά. Πολύ καλή απόκριση, εντάξει. Πάρδακο, ναι, μόνο αυτό. Ω, Νικόπουλη, δασό εδώ πέρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τελευταίο match playoff και αναβήκαμε έτη τη στην Α κατηγορία. Για να δούμε εκεί. Σπυράκι, θα βγάλει την. Σπυράκι, μάθαμε το όνομα. Σπυράκι και Σπάρτακο. Αλλά πολύ ωραία αντίδραση. Γιατί η μπάλα κατευθύνεται προ τα δίχτυα. Και βγαίνει, ναι. Και πέφτει. Κοίτα, πάνω στο τσιμέντο έτσι. Ναι. Ο οποίος έχει τσιμέντο, το λέμε. Ηρωικό, αλλά έκανε και λίγο γκάφα. Δηλαδή, πρόσεξε, αποκρούει ένα φαινομενικά, όχι και πολύ δύσκολο σουτ. Και... Δεν πήγε γκολ και ανέβηκαν και κατηγορία. Μπράβο, παιδιά, Α κατηγορία. Και ελπίζω σε το χρόνο τέτοιο καιρό να είμαστε. Σας μιλούμε. Να μην ανέβετε άλλο, να έρθουμε εκεί. Πάμε εδώ πέρα, τι έχουμε. Μία μπάλα. Πάμε στον Κρούγιο. Είναι live μέσα από το παιχνίδι. Έχει chestcam. Okay. Είναι σαν τον Ben Foster και κάνει. Μεταξύ του μια παρέα παουλάκια εκτελούν. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Θα δούμε. Καλή εκτέλεση από τον φίλο και. Πολύ ωραία απόκριση. Στην ανάποδη γωνία, έτσι πίσω από τον τοίχο. Δεν είχε και πολύ δύναμη, να πούμε. Ναι, αλλά... έτσι μα. Ήταν ωραία. Έπεσε στο γάμα το οποίο. Εντάξει. Δεν είναι αυτό, είναι ωραία. Εγώ δεν το πιάνω. Αυτό έχει σημασία. Ωραία, φίλε, φοβερό γήπεδο. Του δίνω respect το... εγώ. Okay. Πολύ ωραία. Στην κλειστή γωνία. Και εννοείται λέει ότι δεν τη βρήκε. Κατάλαβες, για να μην πάρει κόρνερ η αντίπαλη ομάδα, αλλά εννοείται τη βρήκε, το έχω κάνει και εγώ. Εντάξει, δεν ξέρω. Κλασικό κόλπο. Κλασικό κόλπο, το κάνουν όλοι. Πάνε στην ένταση του αγώνα. Και με τα πολλά και με τα λίγα, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Παρακολουθήσαμε πολύ όμορφες φάσεις. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Τα φιλιά μας. Keep going, συνεχίζετε τις προπονήσεις. Κάντε και ένα subscribe τώρα που τα λέμε. Αν θες να γίνεις YouTuber, δεν πρέπει να κάνεις τόσο μεγάλα out. Να ξέρεις. Έτσι τώρα μην το ξέρω. Θα γίνω YouTuber με μεγάλα outro. Πώς το είπες, outro. Ναι. Με μεγάλα outro.